χάρισαν τα μαλλιά τους. Και μαζί την ευκαιρία ένας άνθρωπος που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο να αποκτήσει μια περούκα. Η δράση στο κέντρο του Ηρακλείου με τη συμμετοχή του Συλλόγου Επαγγελματιών Κουρέων και Κομωτών Ηρακλείου αποδείχθηκε μια δράση αγάπης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έγινε αυτή η πρόσκληση να παραβρεθούμε σήμερα εδώ και με μεγάλη μας χαρά ανταποκριθήκαμε και το σωματείο μας και όλοι οι συνάδελφοι της πόλης μας και του νομού Ηρακλείου. Οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες για να δώσουμε κουράγιο, δύναμη και κυρίως να είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα όλων αυτών των ανθρώπων που περνάνε μέσα από τη φάση αυτή τη δύσκολη του σοβαρού προβλήματος της υγείας τους. Προς το παρόν έχουν έρθει, θα έρθουν και αργότερα κι άλλοι, αλλά θα έρθουν περίπου στα 30 με 40 άτομα από ό,τι μας έχουν δηλώσει. Ναι, χαίρομαι. Θα πρότεινες και σε άλλα παιδάκια να το κάνουν? Ναι. Νεότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες και κυρίως μικρά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και τα μαλλιά που συγκεντρώθηκαν θα στηρίξουν το σκοπό του Παγκρίτιου Συλλόγου κατά του καρκίνου στόχος πρόληψη. Η ανταπόκριση ήταν θερμή και η προσπάθεια επιτυχημένη, με γνώμονα το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Να μαθαίνουν τα παιδάκια ότι κόβοντας τα μαλάκια τους βοηθάνε κόσμο. Συλλέγουμε τα μαλάκια αυτά για να μπορέσουμε εμείς να τα κάνουμε περούκες στο χώρο μας, φτιάχνουμε τις περούκες στο χώρο, το δικό μας. Και τις δίνουμε δωρεάν στις κυρίες που τις έχουν ανάγκη για όσο καιρό νοσούν. Για να τα δώσουμε σε παιδάκια που έχουν καρκίνο. Θα έλεγες και σε άλλα παιδάκια να κάνουν το ίδιο έτσι στην ηλικία σου? Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς οι Κομωτές πάντα είμαστε της προσφοράς. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία σήμερα να είμαστε εδώ. Παράλληλα προβάλλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς όλους τους πολίτες ότι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, συμμετέχουμε σε αυτό που λέμε την αντιμετώπιση του καρκίνου με οποιοδήποτε τρόπο. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης, που διασκέδασε τους συγκεντρωμένους στην πλατεία στέλνοντας το μήνυμα της συμμετοχής.